πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης η παρουσίαση των πρακτικών του Πανελληνίου Ναυτικού Συνεδρίου από τον πρόεδρο του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας Χρήστο Τζανάκο, καθώς και η ομιλία του ιστορικού ερευνητή Κώστα Παπακοσμά με θέμα η οργάνωση της πόλης τον πρώτο καιρό της απελευθέρωσης. Ενώ η ποιήτρια Σοφία Μαρτίδου απήγγειλε ποίηματα που έχουν γραφτεί από την ίδια για την Καβάλα και το θαλάσσιο μέτωπό της. Ένα χρόνο μετά την ίδρυσή του, στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ναυτικών Μουσείων Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στο Γαλαξίδι στις 28 Μαΐου του 2006. Εκεί μας δέχτηκαν με σεβασμό, μας ενσωμάτωσαν ως ομότιμο μέλος των Ναυτικών Μουσείων της Ελλάδος, σεβόμενοι την προσπάθεια που ξεκινήσαμε. Ο Βουλγαρικός στρατός κατακτούσε την Καβάλα. Ο πόλεμος μάτωνε την πόλη. Σφιχτά αγκάλιαζε τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους. Ψυχές γεμάτες συγκρίνια. Ο γιος, η κόρη, η μάνα. Δεμένοι με πολύπλωμες κλωστές. Τα χέρια τους άφησαν να πέσουν στα μαραμένα λουλούδια. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική αναφορά να επαναλαμβάνονται τέτοιες συναντήσεις με σκέψεις, με εικόνες, με αναφορές στο παρελθόν για την ελευθερία του τόπου μας. Επίσης είναι σημαντικό που ο Δήμος εδώ της Καβάλας, όπως και όλοι οι φορείς και εμείς σαν εκκλησία, έχουμε μεγάλη συνεργασία στη διαμόρφωση πραγμάτων και εκδηλώσεων και προκειμένου για την προβολή του έργου το οποίο έχει επιτελέσει το λιμενικό σώμα και οι λιμενικές αρχές εδώ στον τόπο. Είναι μια ακόμα σημαντική ευκαιρία η σημερινή και ο παιχνός εκδοχός για τα ελευθερία της πόλης μας, να μάθουμε την ιστορία της πόλης μας, την διαδρομή σημαντικών φορέων και αρχών και το στίγμα που άφησαν όλα αυτά τα χρόνια στην πόλη μας, πόσο μάλλον όταν αυτή η διοργάνωση γίνεται σε έναν πολύ όμορφο χώρο όπως ο Εθνός. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε έναν τέτοιον άνθρωπο που έχει στήσει αυτό το μουσείο. Πραγματικά, άμα θα είσαστε παρόντε σε κάποιες παρουσιάσεις που γίνονται εδώ σε επισκέπτες, όλοι μένουν έκθαμβοι με το τι συμβαίνει και το τι έχει στηθεί εδώ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στον προαύριο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας, τιμήθηκε το λιμενικό σώμα, η ελληνική εκτοφυλακή και έγινε επίδειξη των συστημάτων πυρόσβεσης από το σκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λιμένα Καβάλας κάτω από το φως του φεγγαριού. Σήμερα εδώ, στον όμορφο χώρο του Δημοτικού Ναυτικού Μουσείου, τιμούμε την απελευθέρωση της πόλης. Ταυτόχρονα, τιμούμε το λιμενικό σώμα. Τιμούμε την ελληνική ακτοφυλακή, τη λιμενική πυροσβεστική της Καβάλας μας. Εδώ παρουσιάσαμε τα πρακτικά του συνεδρίου, του Πανελλήνιου Συνεδρίου των Ναυτικών Μουσείων που έγινε το 2018. Η Δημοτική Φιλαρμονική της Καβάλας πεάνισε τον ύμνο της πόλης που γράφτηκε το 1913 και η ποιήτρια Σοφία Μαρτίδου απήγγειλε ένα ποίημα που έγραψε ειδικά για την απελευθέρωση της πόλης. Η Καβάλα τιμά την αυτοσύνη. Η Καβάλα είναι μια πόλη με ανοιχτό ορίζοντα. Η Καβάλα είχε ζωή από τη θάλασσα, έχει ζωή από τη θάλασσα και το μέλλον της είναι η θάλασσα. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον κύριο Χρήστο Τζανάκο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Ναυτικού Μουσείου, τον άνθρωπο που μαζί με τους άξιους συνεργάτες του συγκέντρωσε μια τεράστια συλλογή, όπου στη συλλογή αυτή είναι όλη η εικόνα της ναυτοσύνης της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.